Ενώπιον του εισαγγελέα, οδηγήθηκαν οι τέσσερι εφοριακοί μεταξύ του και βαθμό τέλεχος τη εφορία και ο λογιστή, που φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα εκβιαστών στην Κέρκυρα. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίε, προσήχθηκε ακόμη ένα λογιστή. Οι απολογίε του για την υπόθεση αναμενόταν να συνεχιστούν μέχρι αργά το βράδυ, με τη δικογραφία να είναι πολυσέλιδη. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει αναστατώσει από το πρωί την κοινωνία τη Κέρκυρας, θυμίζει την υπόθεση τη Χαλκίδας και ήδη τα στελέχη των εσωτερικών υποθέσεων τη ελληνική αστυνομία έχουν προβεί σε αυτέ τι πέντε συλλήψει κατόπιν συνεργασία με την ΑΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίε, η έρευνα ήταν πολύμηνη και ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίε φορολογουμένων, οι οποίοι, όπω φαίνεται, έχουν αναφέρει πω έπεσαν θύματα εκβιασμού από το κύκλωμα των εφοριακών, προκειμένου να κλείσουν υποθέσει του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από έρευνα τη ΑΔΕ, η οποία, σε συνεργασία με το Σώμα Εσωτερικών Υποθέσεων τη Ελληνική Αστυνομία, ερεύνησε για μεγάλο διάστημα, σαρώνοντα συναλλαγέ, λογαριασμού αλλά και κλειστέ υποθέσει. Επίση, σύμφωνα με πληροφορίε, τα μέλη τη οργάνωση φέρονται σε κάποιε περιπτώσει να ζητούσαν χρήματα για εξυπηρετήσει και σε άλλε να απαιτούσαν χρήματα από φορολογουμένου προκειμένου να κάνουν τα στραβά μάτια και να μην προβάνουν σε ελέγχου. Η αντιστροφή μέτρηση για την αποδόμηση τη οργάνωση ξεκίνησε πριν από περίπου τέσσερι μήνε έπειτα από καταγγελία η οποία έφτασε στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Τότε ανέλαβαν οι αδιάφθοροι, χαρτογράφησαν τη δράση τη ομάδα και προέβησαν στι συλλήψει των εμπλεκομένων. Για την υπόθεση διαφθορά, ο Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκη πήρε θέση δηλώνοντα. Όπω φάνηκε και στη γνωστή δυσάρεστη υπόθεση τη Χαλκίδα πριν από μερικού μήνε, το Υπουργείο Οικονομικών δεν πρόκειται να χαριστεί σε όποια φαινόμενα διαφθορά στι υπηρεσίε που εποπτεύει. Η ΑΔΕ αντέδρασε πολύ γρήγορα τότε, αντέδρασε αποφασιστικά και τώρα, στην Κέρκυρα. Α το καταλάβουν όλοι: Οι φορολογούμενοι έχουν την απέτηση από εμά να είμαστε δίκαιοι και αποτελεσματικοί. Ακόμα όμω περισσότερο δεν ανέχονται φαινόμενα διαφθορά κάνουμε κάθε μέρα ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε σε αυτή την εύλογη απέτησή του. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη διαφθορά. Να σημειωθεί ότι η εντολή για εσωτερικό έλεγχο επί τη διαδικασία επιστροφών φόρων αλλά και χορήγηση αποδεικτικού φορολογική ενημερότητα έδωσε το Μάιο ο διοικητή τη ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή μετά την υπόθεση διαφθορά στη ΔΟΗ Χαλκίδα. Ο έλεγχο πραγματοποιείται τόσο στι ΔΟΗ, δειγματοληπτικά, από όλη την Ελλάδα σε πρώτη φάση, όσο και στο κεντρικό σύστημα.